Το παιδί γνωρίζει την αλήθεια. Παρακαλώ. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημά μου η υπερβολή μου. Κι ό,τι αργεί η απάντηση να στείλει. Μαρία, σε βρίσκω με τις άλλες δύο αδερφές. Η μία είναι η Δίδυμη και είναι η Σπυριδούλα και η άλλη είναι η Όλγα. Θέλω να μου πεις πώς εσύ διαχειρίστηκες όλη αυτή την κατάσταση και πόσο κοντά σου ήταν η Όλγα σε αυτό το δύσκολο περπάτημα μετά το χαμό του Στάθη ή και κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του. Η Όλγα ήταν πάντα δίπλα μου. Ήταν και πάντα δίπλα και στο παιδί μου. Πέρα από το Στάθη ήταν και πάντα και στο κομμάτι της μικρής. Η Όλγα την είχε Σαββατοκύριακα, που ήταν από την Αθήνα κατέβαινε για δύο μέρες για να την έχει η Όλγα. Και όταν ήταν στην Αθήνα που δεν μπορούσα να ήμουν εγώ, ήταν η Όλγα μαζί με το Στάθη. Όλγα, τι θυμάσαι από εκείνη τη δύσκολη περίοδο? Είναι τόσα πολλά, πραγματικά. Από τη μία σκέφτεσαι ότι όλα γίνανε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο ουσιαστικά. Και πήρε τόσα πολλά χρόνια με την ελπίδα ότι θα σηκωθεί, γιατί αυτή ήταν η ελπίδα όλων μας. Και το πιστεύουμε, γιατί τα σημάδια τουλάχιστον που εμείς παίρναμε όταν ήμασταν κοντά του, ήταν θα σηκωθεί. Σε κοιτούσε στα μάτια και έλεγες, μα γιατί δεν σηκώνεται? Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιο έπαιρνε απλά να τον σπρώξει από πίσω και να σηκωθεί. Θα ξαναρθείς μόλις νυχτώσει και το όνειρο πάλι την αλήθεια θα σώσει. Θα είμαι κοντά σου. Μπορείς να δώσεις συμβουλή σε μια γυναίκα που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι μόλις 37 η αδερφή σου, έχει χάσει το στήριγμά της και έχει μείνει με ένα παιδί στο οποίο δεν έχει πει την αλήθεια, ότι ο μπαμπάς δεν ζει? Η συμβουλή, που δεν θεωρώ ότι είναι συμβουλή, νομίζω να βρει λίγο τον εαυτό της, για να μπορέσει να είναι δίπλα στο παιδί της, γιατί πραγματικά τώρα την έχει ανάγκη. Πρέπει να γνωριστούν. Η Μαρία τόσα χρόνια δεν έχει γνωριστεί με το παιδί της. Όλα αυτά τα χρόνια η Μαρία έλεγε μόνο για το Στάθη. Όλγα, είσαι στο πλευρό της αδερφής σου όλα αυτά τα χρόνια. Η περίοδος στο Ισραήλ ή η περίοδος μετά στην Αθήνα ήταν η πιο δύσκολη? Όλες τις στιγμές είναι δύσκολες, όλες τις στιγμές ήταν δύσκολες. Απλά για το Στάθη το διάστημα που είμαστε στο Ισραήλ ήταν ακόμη πιο δύσκολο, γιατί πήγαμε στο Ισραήλ με δύο πολύ σοβαρά μικρόβια. Οι γιατροί πηγαίνοντας εκεί πέρα δεν βασιστήκαν σε εξετάσεις που τους πήγαμε και στο ιατρικό φάκελο μεταφέραμε και του κάναμε την αρχή κανονικά εξετάσεις, τα πάντα όμως, τα πάντα. Ανακαλύπτοντας λοιπόν ό,τι έχει ο Στάθης μικρόβια, και αυτοί σοκαριστήκαν γιατί δεν το γράφουν πουθενά. Και ξεκινήσαν τη δικασία να προσπαθήσουν να του βγάλουν το μικρόβιο. Αποκατέστησε ουσιαστικά ο Στάθης, δεν έκανε ποτέ. Δεν φύγαμε ποτέ από το νοσοκομείο του Χαντασάχ. Είχε και το κέντρο αποκατάστασης του ίδιου νοσοκομείου. Δεν πήγαν ποτέ. Ερχόντουσαν όμως γιατροί από την αποκατάσταση σχεδόν ανά 3-5 μέρες για να δουν αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και βασικά να δουν και για το μικρόβιο. Γιατί με το μικρόβιο δεν θα μπορούσαν να τον πάρουν. Δεν ήταν στην κλίμακα που επιθυμούσαν, που πιστεύανε ή που είχαν γραφτεί τότε. Εύχεσαι για εκείνη και το παιδί της? Τι να εύχομαι? Τα πάντα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα από εδώ και πέρα, τα καλύτερα. Γιατί πραγματικά δεν έχει ζήσει κάτι. Δεν έζησε τη χαρά του γάμου, δεν έζησε τη χαρά της γέννησης, δεν έζησε τη χαρά της μητρότητας. Πολλές φορές συζητάμε και μου λέει, δεν θυμάμαι αυτή τη φάση της Μαρίας μικρής. Πριν φαινόταν πολύ και λέγαμε, πώς είναι τώρα να το θυμάται? Και όμως ναι. Δεν θυμάται. Δεν θυμάται φάση που ήταν η μικρή νεογέννητο. Δεν θυμάται. Δηλαδή τα γράφαμε ότι έκανε αυτό. Και εγώ στο Ισραήλ ήταν μόνο, είχαμε ρολόγιο του Στάθη. Τι έκανε, για να θυμάμαι και να λέω στους γιατρούς. Έκανε αυτό, ακούσαμε αυτή τη μουσική μου, έκανε αυτές τις αντιδράσεις. Σε θέλω εδώ για να μπορώ κάτι απαντάει να θυμίζω. Και από τις δυο σας λοιπόν, ποια είναι η μεγαλύτερη? Εγώ. Ένα λεπτό διαφορά έχουμε. Αυτό σας έχει δημιουργήσει προβλήματα? Έχει δημιουργήσει αρκετά και στο παρελθόν, ακόμα και τώρα βέβαια. Γιατί μια περίοδο έβγαινα, είτε για καφέ, είτε για φαγητό, οτιδήποτε και αν έκανα. Και πολλές φορές με βλέπα στον δρόμο και λέγανε, ξέρω εγώ, είσαι Μαρία. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που καθόμουν και απολογόμουν ότι δεν είμαι η Μαρία, είμαι η Σπυριδούλα αδερφή της και ο Στάθης είναι γαμπρός μου. Δηλαδή δεν γινόταν και να μην βγω. Πράγμα που αυτό βέβαια καμιά φορά δεν ήταν πάρα πολύ καλό απέναντι στην αδερφή μου.
δεν μας συγκήκε σε καλό. Και επειδή ο κόσμος δεν μας ξεχώριζε, δημιουργούταν αυτό το πράγμα. Μαράκι, σε πόνεσε όλο αυτό? Ναι. Είχα φτάσει σε ένα σημείο να λέω στους αδερφές μου, μην πηγαίνετε πουθενά. Γιατί κουραζόμουν να ακούω ο καθένας να κάθεται να λέει το δικό του. Μέχρι που είπα, δεν γίνεται άλλο. Δηλαδή, δεν γίνεται να, να είναι μέσα και αν λέω, ξέρετε κάτι, μην πηπάτε, να περπατήσετε κάπου, γιατί θα νομίζουν ότι είμαι εγώ. Δηλαδή, πολλές φορές έλεγα, ήθελα να γράψω στην πλάτη μου ένα καρτελάκι, να λέω ότι δεν είμαι Μαρία. Πολλές φορές. Πρόσχα που πήγαινα ένα διάστημα ή ένα διάστημα δεν έβγαινα. Το συζητήσαμε, της λέω ότι δεν γίνεται να μην βγω ή να μην πάω κάπου, γιατί νομίζουν ότι είμαι. Ότι είσαι εσύ. Δεν γινότανε, γιατί έχουμε δύο τελείως διαφορετικές ζωές. Με ενοχλούσε, με πονούσε. Δηλαδή το να κάθεσαι να απολογείσαι συνέχεια και στον κόσμο, ούτε αυτό ήταν σωστό. Το θέμα, να σου πω την αλήθεια, ήταν σε πολλά μέτωπα η Μαρία. Δηλαδή ήταν στον άντρα της. Είχε το παιδί της που έπρεπε να είναι κοντά του. Στην πορεία ήταν και ο πατέρας μου. Δηλαδή είχε αυτή τη στιγμή τρία μέτωπα. Ποτέ, δηλαδή, από όσες φορές θυμάμαι, ποτέ δεν την είδα να πέσει ή να λέει δεν μπορώ άλλο ή οτιδήποτε. Ήτανε παντού σε όλους. Αχ, και να είχα εδώ. Αχ, και να είχα εδώ. Μαράκι, τι σε συγκινεί πιο πολύ τώρα που τις ακούς και σε βλέπω ότι έχεις δακρύσει? Τότε έχω τις αδερφές μου δίπλα μου. Θεωρώ ότι ήταν το χειρότερο να είχα το παιδί μου και να ήταν σε ξένα χέρι μου. Ή θα έπρεπε να την έχω μαζί μου στο νοσοκομείο, που πήγα να το κάνω κι αυτό, ένα διάστημα. Να σου πω την αλήθεια, συγγνώμη σε διακόπτω. Δηλαδή, όταν αποφασίσαμε να την πάμε τη μικρή, μας δώσανε την άδεια γιατροί, που την πήγαμε μαζί τη μικρή. Θεωρώ ότι αυτή την εικόνα που πήγαμε το παιδί πάνω δεν την ξεχάσω ποτέ. Όσο αφορά το κομμάτι του παιδιού, την αντίδρασή της. Γιατί έβλεπε έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να πάρει αγκαλιά το παιδί του, να μπορεί να μιλήσει, να μπορεί να της κάνει το οτιδήποτε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι. Μαράκι, θα σε ρωτήσω κάτι και αν θέλεις μου απαντάς. Σου ξαναζήτησε να πάτε? Όχι. Από τότε όχι. Άρα και τώρα που της λες ότι είναι άρρωστος, δεν σου έχει ζητήσει να πάει να τον πει? Όχι. Όχι. Πιστεύεις ότι δεν έχει καταλάβει ότι ο μπαμπάς της έχει φύγει από τη ζωή? Το έχει καταλάβει. Το έχει καταλάβει. Απλώς εγώ δεν τους το έχω επιβεβαιώσει. Το έχει καταλάβει. Ο ουρανός ανάβει τα φώτα. Τίποτα πια δεν θα είναι όπως πρώτα. Ξημέρωσε πάλι. Μαράκι, τελευταία κουβέντα θέλω να έχεις. Να είναι καλά εκεί πέρα που είναι ο άντρας μου. Και να προστατεύει τη μικρή. Λοιπόν,